Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηλίου. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Ζενέτος. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, προκειμένου να βοηθήσουν μαθητές που πήγαν φέτος στα σχολεία χωρίς βιβλία, με το CD, το γνωστό κλπ., άρχισαν να τυπώνουν φωτοτυπίες. Εσείς το σκεφτήκατε, αλλά το βρήκατε μεγάλο έξοδο και τυπώσατε βιβλία ως πιο φθηνή λύση, Δήμαρχε. Ναι, στην πρώτη έρευνα που έκαναν οι υπηρεσίες μας, είδαν ότι κάθε φωτοτυπία κόστιζε 5 λεπτά. Και είδαμε όμως ότι θέλαμε 4.200.000 σελίδες περίπου και υπολογίσαμε ότι το κόστος μαζί με την βιβλιοδεσία θα ξεπερνούσε τις 220.000 ευρώ αν θα υπολογίσει κανείς τη διαλογή, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε σε τυπογραφία όπου πήραμε προσφορές, αφού βεβαίως πρώτα περάσαμε το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή, αναρτήσαμε την απόφαση στο διαφανείς διαδικασίες δηλαδή. Λοιπά, βεβαίως, πήραμε προσφορές και εν τέλει για 10.200 μαθητές τυπώσαμε βιβλία με 33.000 ευρώ. Μάλιστα. Και όταν τεράστια διαφορά. Βεβαίως είναι μεγάλη διαφορά και μάλιστα πρόκειται για κανονικά βιβλία, όμως με ύλη από κάθε βιβλίο που θα φτάσει με την εκτίμηση των διευθυντών και καθηγητών των σχολείων μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μακριά, κύριε Δήμαρχε, τα Χριστούγεννα. Το Υπουργείο μας λέει ότι μέσα στον Οκτώβρη, το πολύ Νοέμβρη, θα τα έχουν τα βιβλία τα παιδιά. Θέλαμε να είμαστε σίγουροι, μην βρεθούμε πάλι σε κάτι απρόοπτο. Οπότε τυπώσαμε αυτή την ύλη. Οι τίτλοι των βιβλίων είναι... Επικοινώνησαν άλλοι μαζί σας, συνάδελφοί σας, άλλοι δήμαρχοι από άλλες περιοχές για να δουν τι κάνατε και πώς το σκεφτήκατε και πώς βρήκατε τη φθηνότερη λύση. Αρκετοί βεβαίως και δίνουμε όλη τη δουλειά αυτή που κάναμε μαζί με πολλούς διευθυντές και καθηγητές, 4 μερόνυχτα περίπου, για να βγάλουμε την ύλη από 128 βιβλία. Για να κάνουμε, κάνουμε τη διαλογή αυτή, τις σελίδες μέχρι πόσες σελίδες πρέπει να τυπώσουμε για να μας φτάσει για το χρονικό διάστημα. Τους δίνετε αυτή την τεχνογνωσία δηλαδή, ώστε να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι στην ίδια κίνηση. Έχουμε δώσει αρκετούς συναδελφούς. Τα έχουν πάρει τα βιβλία στα χέρια τους οι μαθητές. Βεβαίως, βεβαίως, μόνο η Β' Λυκείου σε ένα βιβλίο, ενώ τους είχαμε τυπώσει τον Ιδίποδα, μας ζήτησαν την Αντιγόνη και αυτή θα τη μοιράσουμε σήμερα. Δηλαδή ένα θέμα, ένα βιβλίο.